Τον καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τον κύριο Κόλλια, καλώς ορίζουμε. Γεια σας κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Εκπέμπει αισιόδοξα μηνύματα για άλλη μια φορά, το έκανε και σε πιο δύσκολες περιόδους η κυβέρνηση. Και έχουμε και στα χέρια μας ένα προσχέδιο προϋπολογισμού που όλοι ξέρουμε ότι το προσχέδιο είναι και αυτό που τελικά έρχεται προς ψήφιση στη Βουλή. Δεν έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις, αποκλίσεις από τα βασικά του μεγέθη. Πριν πάμε όμως στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και στις προβλέψεις, πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται η εικόνα της οικονομίας σήμερα που συζητούμε. Κοιτάξτε, σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο που, έχοντας κλείσει την περίοδο της διαπραγμάτευσης που προηγήθηκε, η οποία είχε σημαντικό κόστος στην ελληνική οικονομία, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε εν συνεχεία όταν θα συζητήσουμε ακριβώς τα μεγέθη που καταγράφονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία χρειάζεται, εδώ και καιρό το χρειάζεται αυτό, να δημιουργήσει ένα πολύ φιλικό περιβάλλον στις επενδύσεις για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι στόχοι οι αναπτυξιακοί που θέτει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε ακόμα μακριά από την επίτευξη αυτού του περιβάλλοντος, και δεν αναφέρομαι μόνο στις μεγάλες επενδύσεις, αλλά γενικότερα στην επενδυτική δραστηριότητα. Και σίγουρα χωρίς τις επενδύσεις δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βγούμε από αυτό το τέλμα στο οποίο έχουμε καθυλωθεί τα τελευταία 2-3 χρόνια στην προσπάθειά μας να ανακάμψουμε από την κρίση που προηγήθηκε. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και εκεί θα πρέπει να στοχεύσει η κυβέρνηση. Είναι κάτι που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά το αποτύπωσε στην ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Εν τούτης όμως, από την πρωθυπουργική ομιλία έως την πράξη φαίνεται να μεσολαβεί ένα μεγάλο, ας το πούμε, κενό, γιατί συνολικά η κυβέρνηση ή τουλάχιστον κάποιοι υπουργοί από τις κυβερνήσεις δεν φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τον βηματισμό που θέλει να δώσει τουλάχιστον προς το σκέλος των επενδύσεων ο Πρωθυπουργός. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς θα συνεχίζει να κρατά καθυλωμένη την οικονομία σε πολύ χαμηλά χαμηλούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Ωραία. Οξόμεθα θα έλεγα. Επειδή βάλατε ένα από τα θέματα που θα συζητούσαμε έτσι κι αλλιώς, πάμε να συνεχίσουμε με αυτό. Είναι ένα μεγάλο πεδίο αντιπαράθεσης, πολύ καιρό τώρα, το ζήτημα των επενδύσεων, όχι μόνο με τα πολιτικά χαρακτηριστικά που έχει, αλλά και επί της ουσίας. Θέλω να πω, την επομένη τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη βγαίνει η Eldorado Gold και λέει όλα αυτά. Έχουμε το θέμα του ελληνικού που σέρνεται πολύ καιρό τώρα και πολλά άλλα. Φραπόρτ με τα περιφερειακά αεροδρόμια που έρχεται να ζητήσει αποζημιώσεις γιατί τις πουλήσαμε αεροδρόμια σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι τα υπολόγιζε. Είναι μια σειρά από ζητήματα, Κασιόπη και πολλά πολλά άλλα. Εσείς τι βλέπετε να γίνεται στην πράξη, πέρα εννοώ από τα συνθήματα και της μιας και της άλλης πλευράς? Ακριβώς αυτό, πέρα από τα συνθήματα. Όλες αυτές τις περιπτώσεις στις οποίες αναφερθήκατε αναμφίβολα έχουν προσελκύσει αρνητική διεθνή δημοσιότητα. Εδώ να προσθέσω και την περίπτωση του Κατάρ. Ασχέτως, αν θέλετε, των λεπτομεριών σε κάθε περίπτωση για το ποιος έχει περισσότερο δίκαιο ή άδικο, η εικόνα που εκπέμπουμε ως χώρα είναι μια χώρα που είναι μάλλον αφιλόξενη προς τις επενδύσεις, προς την επενδυτική δραστηριότητα. Σίγουρα όχι φιλόξενη πάντως. Mm-hmm. Επίσης, αυτό να προσθέσω και την κατακόρυφη πτώση της χώρας μας σε όλους τους δείχτες ανταγωνιστικότητας, αυτούς δηλαδή που συμβουλεύονται οι επενδυτές ή οι χρηματοδότες των επενδυτών όταν αποφασίζουν να επενδύσουν σε μια χώρα. Αν αυτή η εικόνα δεν αντιστραφεί, δεν θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τις επενδύσεις που ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών προέβλεψε, νομίζω μάλλον λίγο υπεραισιόδοξα, ότι θα είναι τόσο πολλές που δεν θα μπορούμε να τις διαχειριστούμε. Μακάρι να είναι, εγώ θα προσέθετα, γιατί όντως τις χρειαζόμαστε. Συνεπώς, αυτή η αλλαγή της εικόνας νομίζω χρειάζεται και μία αλλαγή στην ίδια την φιλοσοφία της κυβέρνησης ή τουλάχιστον κάποιων μελών της κυβέρνησης για να μπορέσουν να λειτουργήσουν επικουρικά στην προσπάθεια που φαίνεται να θέλει. Φαίνεται. Άρα και εσείς λέτε ότι αυτά τα περίφημα δάκρυα που χύνουν κάποιοι υπουργοί κόντρα δηλαδή στην ιδεολογία τους, στην ιδεολογική τους πλατφόρμα, φρενάρουν και στην πράξη. Δεν είναι, θέλω να πω, μόνο δηλώσεις, δεν είναι θεωρία, αλλά και στην πράξη φρενάρουν τις επενδύσεις. Βεβαιότητα.
Βεβαιότατα, γιατί μπορεί μεν, να μου επιτρέψετε τον όρο να χαϊδεύουν τα αυτιά ενός μικρού, θα έλεγα, πολιτικού ακροατηρίου. Αυτό όμως καταγράφεται ως θέση του Υπουργού. Ο επενδυτής λοιπόν που ακούει έναν Υπουργό που λέει ότι υλοποιώ ένα πρόγραμμα, υλοποιώ ή συνυπογράφω μία επένδυση την οποία δεν την πιστεύω, δεν τη θέλω και γι' αυτό δακρύζω, αντιλαμβάνεστε, δεν αισθάνεται ιδιαίτερα ασφαλής. Άρα λοιπόν θα σκεφτεί 2 και 3 φορές πριν τοποθετήσει τα χρήματά του, πριν προχωρήσει την επένδυση σε μία χώρα όπου οι ίδιοι οι υπουργοί της, ή κάποιοι από αυτούς τουλάχιστον, λένε ότι δεν θέλουμε αυτές τις επενδύσεις. Προφανώς επιτείνει το περιβάλλον ανασφάλειας, το αφιλόξενο που εκπέμπει η ελληνική οικονομία, και αυτό δεν μας βοηθά καθόλου. Και δεν βοηθά και την ίδια την κυβέρνηση για να πετύχει το αισιόδοξο, να υλοποιήσει μάλλον το αισιόδοξο αφήγημα το οποίο θέλει να, το 2018 να υλοποιήσει για να μπορέσει με ούριο άνεμο, αν θέλετε, να προχωρήσει στις εκλογές του 19, όπως τουλάχιστον δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν αυτό που έχουμε εμείς ως εικόνα στην κοινωνία, ότι δηλαδή δεν τις, όχι αγαπούν, αλλά δεν τις υποστηρίζουν με θέρμη τις επενδύσεις όλοι, υπάρχουν πολλές διαφορετικές ταχύτητες, λέτε, στην κυβέρνηση ανάμεσα στους υπουργούς, εκπέμπεται ως εικόνα και ως συμπέρασμα και έξω, γιατί και εσείς δεν ζείτε στο μικρό κόσμο της δικής σας ακαδημαϊκής κοινότητας, μιλάτε με συναδέλφους σας και στο εξωτερικό ή με άλλους ανθρώπους στο εξωτερικό. Πιστεύετε ότι αυτή είναι η εικόνα που έχουν σήμερα για την Ελλάδα? Φοβάμαι πως εν πωλής θα έλεγα ναι. Η εικόνα μιας αφιλόξενης χώρας για τις επενδύσεις. Και τι εννοώ με αυτό? Δεν αφορά μόνο, αν θέλετε, τις τοποθετήσεις κάποιων υπουργών, και να βάλουμε σε σύγκριση τις τοποθετήσεις του κυρίου Πιτσιόρλα με τις τοποθετήσεις άλλων υπουργών, παραδείγματος χάρη γύρω από την επένδυση στο ελληνικό. Αυτό δείχνει τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες προχωράει η κυβέρνηση, αλλά και σε ό,τι αφορά το ευρύτερο περιβάλλον, τη γραφειοκρατία, την κακοδιοίκηση, την διαφθορά που αναμφίβολα υπάρχουν, και αυτό το περιβάλλον αντανακλάται στους δείχτες που οποιοδήποτε συνάδελφός μου στο εξωτερικό που δεν ζει σε αυτή τη χώρα θα κοιτάξει αν θέλει να αξιολογήσει, ας το πούμε, το επενδυτικό περιβάλλον της συγκεκριμένης οικονομίας. Σε όλους τους δείχτες, στο δείχτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας, παραδείγματος χάρη, στους δείχτες διακυβέρνησης που ποσοτικοποιούν την ποιότητα της θεσμικής λειτουργίας της χώρας, δυστυχώς η χώρα μας είναι σε πολύ χαμηλή κατάταξη. Πολλές φορές βαθμολογείται και κάτω από τη βάση. Αυτό, αντιλαμβάνεστε, είναι ένα σημείο στο οποίο συνεκτιμά ένας επενδυτής, και το τονίζω αυτό, ή ένας χρηματοδότης κάποιου επενδυτή, όταν προτείνεται μία χρηματοδότηση για μία επένδυση στην ελληνική οικονομία. Αυτά είναι πολύ δύσκολα ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Θα έπρεπε ήδη να τα είχαμε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης επιλύσει σταδιακά, βελτιώνοντας την θεσμική και διοικητική λειτουργία της οικονομίας και της χώρας. Κάτι που δεν έχουμε πράξει. Ουσιαστικά καμία κυβέρνηση πραγματικά δεν προσπάθησε να το κάνει αυτό. Άρα είναι ένας παράγοντας, η ποιοτική διάσταση, αν θέλετε, πέρα από τις προοπτικές αυτές καθ' αυτές, που σίγουρα λειτουργεί ανασταλτικά στην επενδυτική δραστηριότητα. Μάλιστα. Και στην επιχειρηματικότητα και του μέσου Έλληνα επιχειρηματία, του μικροεπενδυτή, αν θέλετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αυτή η χρονιά κλείνει, έχουμε γυρίσει σε θετικό πρόσημο στον δείκτη της ανάπτυξης, έστω αυτό το ασθενικό, αλλά η πρόβλεψη είναι ότι θα κλείσει η επόμενη χρονιά με 2,4. Αυτό είναι ρεαλιστικό? Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρόβλεψη. Όντως, το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει ανάπτυξη με γένθηση της τάξης του 2,4 για το 2018. Και όντως φαίνεται το 2017, ή τουλάχιστον οι τελευταίες εκτιμήσεις που συμπεριλαμβάνονται στο προσχέδιο, να κλείνει με 1,8. Για να απαντήσω την ερώτησή σας, θα χρειαστεί να κάνω μία αναφορά στον προϋπολογισμό του 2017, δηλαδή τον προϋπολογισμό που κατετέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή πέρυσι τέτοιο καιρό και αφορούσε το 2017 που τώρα ολοκληρώνεται ημερολογιακά. Θυμάστε ποια ήταν η πρόβλεψη του τότε προϋπολογισμού για το πόσο θα ήταν ο ρυθμός μεγέθησης ελληνικής οικονομίας? Η πρόβλεψη λοιπόν του προϋπολογισμού του 2017 ήταν ότι η ελληνική οικονομία θα καταγράψει ανάπτυξη στο έτος που τρέχουμε τώρα της τάξης του 2,7%. Χάσαμε δηλαδή περίπου μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με αυτό που προβλέπαμε και σε σχέση με αυτό που φαίνεται τελικά να επιτυγχάνεται. Πού τη χάσαμε αυτή την ποσοστιαία μονάδα? Θα μου πείτε, 1% δεν είναι σημαντικό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μία οικονομία που διψά για ανάπτυξη. Να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. 1% απώλεια σε μεγένθηση
σημαίνει με ένα ΕΠ περίπου γύρω στα 190 δισεκατομμύρια, σημαίνει απώλεια 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέο πλούτο. 1,9 δισεκατομμύρια τεράστιο ευρώ, πόσο. Αν το υπολογίσουμε μόνο με τα φορολογικά έσοδα που αυτό θα έφερνε στα ταμεία της κυβέρνησης, με ένα φορολογικό συντελεστή της τάξης του 20%, μιλάμε για σχεδόν 400 εκατομμύρια φορολογικά έσοδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι μια τεράστια απώλεια για την ελληνική οικονομία. Αυτό το 1% σε σχέση με την πρόβλεψη και σε σχέση με την υλοποίηση για το 2017 δυστυχώς απολέσθη κατά τη διάρκεια της παρατεταμένης ανούσιας και ανώφελης και αναποτελεσματικής διαπραγμάτευσης που σερνόταν επί μήνες, αναφέρομαι στην αξιολόγηση, χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο να συμβαίνει αυτό. Αν λοιπόν, γιατί επίκειται η έναρξη της καινούργιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ξαναμπούμε ξανά σε μια τέτοια ταχύτητα μιας παρατεταμένης διαπραγμάτευσης, η οποία τι κάνει, αυξάνει την αμφιβολία και την ανασφάλεια γύρω από τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αυτό το 2,4% φοβάμαι ότι δεν θα υλοποιηθεί. Αν πολύ γρήγορα, και έχουμε κάθε συμφέρον να το κάνουμε αυτό, γιατί επίκυνται και σημαντικές αλλαγές στην γερμανική κυβέρνηση και στο Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, αν λοιπόν πολύ γρήγορα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε στην ομιλία του στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Να υπενθυμίσω όμως, το ίδιο είχε κάνει και πέρυσι. Τότε όντως μπορεί αυτό το 2,4% να είναι ένας ρεαλιστικός στόχος, βελτιώνοντας φυσικά και την ελκυστικότητα της ελληνικής οικονομίας για τις επενδύσεις, όπως προαναφέραμε προηγουμένως. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στις άλλες προβλέψεις του προσχεδίου, γιατί λέει, αυτό βεβαίως είναι και υποχρέωση που έχουμε λάβει απέναντι στους δανειστές, ότι θα έχουμε πλεόνασμα 3,5%. Προφανώς η επίτευξη του πλεονάσματος 3,5% στηρίζεται στην υπόθεση, στην πρόβλεψη ότι θα έχουμε μια ανάπτυξη της τάξης του 2,4%. Γιατί αν αυτή η ανάπτυξη δεν έρθει, τότε θα χρειαστούν να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για να πετύχουμε αυτό το 3,5% που είμαστε δεσμευμένοι. Η ρίστο δεν είναι παρόδο, είμαστε δεσμευμένοι για αυτό το 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα έως το 2022. Και εν συνεχεία από το 2023 έως το 2060 να πετυχαίνουμε πρωτογενές πλεόνασμα λίγο πάνω από το 2%. Άρα λοιπόν και στο αφήγημα που συχνά ακούμε ότι θα έχουμε μια καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, αυτή δεν αντανακλάται στην πραγματικότητα, γιατί ήδη είμαστε δεσμευμένοι για πρωτογενή πλεονάσματα έως το 2060 και ούτως ή άλλως χώρες οι οποίες δεν έχουν αποπληρώσει το 75% των δανείων που χρωστούν σε άλλες χώρες της Ευρωζώνης παραμένουν υπό κάποια επιτήρηση. Άρα η ελληνική οικονομία θα παραμείνει υπό κάποια επιτήρηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να επανέλθω όμως στο πρωτογενές πλεόνασμα, είναι ένα πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο δυστυχώς αποτελεί μια θηλιά στην ελληνική οικονομία. Είναι ένα πλεόνασμα το οποίο πιθανότατα να το είχαμε διαπραγματευτεί για ένα χαμηλότερο επίπεδο, αν δεν είχαν προηγηθεί όλες οι γνωστές παλινοδίες και το 2015 και η ατέρμονη διαπραγμάτευση του 2016-2017, και αυτό θα βοηθούσε στην ανάκαμψη της οικονομίας. Αν όμως κλείσουμε σύντομα την τρίτη αξιολόγηση, δώσουμε δείγματα γραφής ότι είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε πραγματικά τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, όχι τόσο προς το δημοσιονομικό του σκέλος, αλλά όσο προς τις μεταρρυθμίσεις, εγώ θα έλεγα ότι ευελπιστώ πως σε επόμενο χρόνο, σε ένα ή δύο χρόνια, θα μπορούσαμε να διαπραγματευτούμε μία μείωση αυτών των πρωτογενών πλεονασμάτων που θα συμβάλλουν και αυτά, θα δώσουν μία όθηση, θα έλεγα, στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Πάντως αυτό που βλέπουμε είναι νέα μέτρα, 530 εκατομμύρια, αυτά που τουλάχιστον διαγυμνού οφθαλμού κάποιος στην ανάγνωση του προσχεδίου διακρίνει. Και όλοι φοβούνται ότι η αξιολόγηση, αν κλείσει τώρα μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα κλείσει πάλι με μέτρα. Δηλαδή δεν θα είναι κάτι καινούριο, το έχουμε συναντήσει σε κάθε αξιολόγηση. Ναι, γιατί αυτό ακριβώς οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να πείσουμε τους εταίρους και δανειστές μας ότι οι μακροοικονομικοί στόχοι που θέτουμε είναι επιτεύξιμοι εξαιτίας όλων αυτών των παλινοδιών. Εδώ να υπενθυμίσω ότι ούτως ή άλλως από το, αν θυμάμαι καλά, 2019 είμαστε ήδη δεσμευμένοι ότι το 50% των συντάξεων θα περικοπούν έως 18% συνολικά. Δηλαδή
Κάποια από τα μέτρα που θα ληφθούν και τα επόμενα χρόνια είναι μέτρα τα οποία είμαστε ούτως ή άλλως δεσμευμένοι. Το μόνο αντίμετρο σε αυτά τα ηφαισιακά μέτρα, αν μου επιτρέπετε, είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Όσο υψηλότερος είναι αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης, τόσο περισσότερο αφενός μεν αντισταθμίζει το κόστος που τα μέτρα αυτά προκαλούν στην κοινωνία, αφετέρου δε αυξάνει τα φορολογικά έσοδα και άρα δίνει διαπραγματευτικά χαρτιά στον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικό να διαπραγματευτεί λιγότερα ή και καθόλου μέτρα σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία. Άρα, εν κατακλείδη, να κλείσουμε με αυτό, δεν βλέπετε την πορεία μας προς τον παράδεισο που κάποια κυβερνητικά στελέχη μας λένε? Για να είμαστε ρεαλιστές, ειλικρινά θα ήθελα πολύ να βλέπω μια πορεία προς τον παράδεισο. Νομίζω ότι η πόρτα του παραδείσου απέχει πάρα πολύ ακόμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, η πρόσφατη έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ αναφέρει ότι για να επανέλθουν οι επενδύσεις στο επίπεδο που ήταν πριν την κρίση, αυτό θα συμβεί περίπου το 2030. Νομίζω δεν είναι μια μη ρεαλιστική πρόβλεψη, είναι μια ρεαλιστική πρόβλεψη που δείχνει το πόσο μακρύς και ανηφορικός μπορεί να είναι ο δρόμος. Και όσο συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά τα εμπόδια, τα θεσμικά, τα διοικητικά, της γραφειοκρατίας και ούτω καθεξής, ή οι ιδεολειψίες γύρω από την επενδυτική δραστηριότητα, τόσο περισσότερο θα απομακρύνεται η πόρτα του παραδείσου. Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κύριε καθηγητά, στο επανειδήν.